μπόρεσε να νικήσει το Minecraft χωρίς να φας. Καθόλου. Ναι, καλά κατάλαβες. Απαγορεύεται κάθε είδους φαγητό. Και σκοπός μας θα σκοτώσουμε τον Ender Dragon χωρίς να βάλουμε τίποτα στο στόμα μας. Θα τα καταφέρω. Μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις. Σκοπός μας είναι τα 10.000 likes. Οπότε κάνε like και εγγραφή για καλή τύχη. Τύχη η οποία κιόλας είναι εμφανής καθώς πονάραμε σε ένα νησί με ένα πλοίο ακριβώς δίπλα μας. Οπότε γρήγορα βουτάμε και τσιμπάμε όλα τα αέρονα από το πλοίο και μετά ρίχνουμε μια ματιά στο χάρτη. Για καλή μας τύχη ο θησαυρός βρίσκεται πάρα πολύ κοντά μας, οπότε αφού τσιμπήσουμε λίγο ξύλο, κραφτάρουμε τα βασικά υλικά και πόρτες εννοείται και για μια ακόμη φορά φανίζουμε ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Κανένα πρόβατο δεν είναι ασφαλής. Ενώ παράλληλα αναρωτιέσαι, ρε Γιάννη, δεν μας είπες πριν ότι απαγορεύεται το φαΐ, τι θες στα πρόβατα? Άκουσε με, χωρίς φαγητό ο θάνατος είναι μόνη λύση, είναι μονόδρομος. Και στο συγκεκριμένο challenge είναι η σωτηρία μας. Γι' αυτό όσο κραφτάρω εγώ το κρεβάτι, γράψε μου κάτω πώς νομίζεις ότι θα το αξιοποιήσω. Μ' αυτά και με αυτά παίρνουμε τη βάρκα μας και φύγαμε για το θησαυρό, διασχίζοντας ένα συγκρότημα νησιών που θυμίζουν Κυκλάδες. Με μεγάλη ευκολία πηγαίνουμε στο 9-9 και σουφρώνουμε το θησαυρό, βρίσκοντας κι άλλο iron, TNT, χρυσάφι και άχρηστο φαγητό. Wow, για κάποιο λόγο είμαστε πλούσιοι. Αλλά μια και είμαστε Κυκλάδες, ένα σουβλάκι στη Μύκονο είναι αρκετό για να μείνουμε μπατήρια. Οπότε πηγαίνουμε σε ένα γειτονικό νησί για να στήσουμε τις επιχειρήσεις μας, καθώς με το TNT ανατινάζουμε και αφανίζουμε όλο το φυσικό πλούτο αυτού του νησιού. Αφού δεν μπορούμε να φάμε φαγητό, τι να μας κάνει το οξυγόνο? Απλά δεν το χρειαζόμαστε, ρε, διώξτε από εδώ τα δέντρα. Στη θέση του θα στήσουμε αμέτρητα beach bar και ξενοδοχεία. Και το ζήτημά μας από το πώς θα καλύψουμε την αναπόφευκτη πείνα, αλλάζει στο πώς θα εξομαλύνουμε τη δίψα για νυχτερινή διασκέδαση. Ποιος θα είναι ο πρώτος ράπερ που θα φέρουμε στα αμέτρητα beach bar? Πόσο θα χρεώνουμε τα νοθευμένα ποτά μας στους τουρίστες? Με όλο αυτό στο κεφάλι μας σετάρουμε ένα προσωρινό camp, αφήνουμε το κρεβάτι μας σε ένα chest, ετοιμάζοντας έτσι ένα backup σε περίπτωση κολίλας. Μετά βουτάμε μέσα σε μια τρύπα και ψοφάμε. Αλλά θα μου πεις, γιατί? Απλά γιατί ψοφάς? Βλέπεις, εφόσον δεν μπορούμε να φάμε, ο μόνος τρόπος να καλύψουμε το hunger είναι να κάνουμε respawn. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε. Αν πίστευες ότι τα νερά, οι βάρκες και οι creepers ήταν ωραία κολπάκια για να παίξουμε γύρω από τους κανόνες των challenges, νομίζω ότι σήμερα τα ξεπεράσαμε όλα. Με γεμάτο το στομάχι, παίρνουμε πίσω τα αντικείμενά μας και φεύγουμε για τον Nether. Μπουκάρουμε σε ένα magma ravine και φτιάχνουμε το υποθαλάσσιο μας πόρταλ. Μέχρι στιγμής, ρε φίλε, όλα πάνε τέλεια. Είμαστε έτοιμοι για Nether. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να πάει λάθος. Απλά. Τι? Μην ανησυχείς, περίμενε για να μάθεις. Μπορεί να εντόπισες με τα entity σαν Bastion κοντά, και αυτό να έχει εξομαλύνει προσωρινά την ψυχική σου υγεία. Αλλά πίστεψέ με, αυτό που ακολουθεί δεν το περίμενες ποτέ σου. Οπότε, αφού γνωρίζουμε πλέον που πρέπει να κινηθούμε, με λίγο fancy parkour και κόλπα βάρκας περνάμε μέσα σε ένα βουνό. Εκεί αρχίζουμε να σκάβουμε γρήγορα με Golden Pickaxe για να φτάσουμε επιτέλους στο Bastion. Στο δρόμο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια στάση να μαζέψουμε Glowstone. Καθώς τα κρεβάτια στον Nether σαφώς δεν λειτουργούν, αφήνοντας τις ελπίδες μας για γρήγορο και εύκολο respawn με μία μόνο λύση. Και αυτή είναι τα respawn anchors. Οπότε τώρα καταλαβαίνεις ότι τα πιο σημαντικά items σε αυτό το challenge είναι το glowstone και το crying obsidian. Με αυτό στο μυαλό μας συνεχίζουμε να τρέχουμε μέχρι που βρίσκουμε το bastion επιτέλους. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να τρέξω, καθώς κυριολεκτικά έχουμε λιμοκτονήσει μέχρι να φτάσουμε εκεί. Στα καλά της υπόθεσης καταλαβαίνουμε ότι είναι stables bastion και γνωρίζω τέλεια πώς να περιηγηθώ μέσα σε αυτό. Αφού βρούμε τη βασική σκάλα, σπάμε τον τοίχο προς τα δεξιά καταλαβαίνοντας ότι είναι καλό gap, δηλαδή έχει gold blocks, και ακολουθούμε ομαλά τον bastion route. Με τα πίγκλιν έτοιμα για ανταλλαγές, έχουμε επιτέλους εξασφαλίσει και το crying obsidian που μας έλειπε. Μαζεύω ό,τι χρυσό μπλοκ βρω στο πέρασμά μου και καταφέρνω έτσι να κραφτάρω 3 respawn anchors. Οπότε γρήγορα κι εγώ είμαστε ζωντανοί και επιστρέφουμε με γεμάτο στο μάχη. Οπότε κόβουμε μια βόλτα κλέβοντας ό,τι υπάρχει μέσα στα chest και εκεί έρχεται η ώρα για να κατευθυνθούμε προς το fortress. Θυμάσαι που σου είπα πριν ότι όλα πάνε τέλεια? Μέχρι στιγμής, ρε φίλε, όλα πάνε τέλεια. Τελικά δεν πάνε. Καθώς όπως βλέπεις στην πίτα έχουμε πάει το render distance στο 32. Αλλά πουθενά το spawner. Με λίγα λόγια, το fortress είναι τόσο μακριά όσο τα Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικό πατίνι. Γι' αυτό γονατίζουμε και ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας τον Κρυσκόγια, καθώς αν δεν μου είχε δείξει το δρόμο, λογικά θα έκανα reset και θα ξεκινούσα από την αρχή. Οπότε διαλέγω μια κατεύθυνση, αρχίζω να πετάω μερικά pearls και αλλάζω chunks μέχρι να εμφανιστεί επιτέλους κάποιο spawner. Εκεί βρίσκω ένα ruined portal, το οποίο λουτάρω, συγκεντρώνοντας περισσότερα gold blocks, τα οποία ενδεχομένως να με βοηθήσουν να σκάψω πάλι κανένα βουνό, δημιουργώντας σύραγγες και τούνελ πιο αποτελεσματικά από το οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Εκεί μου έρχεται μια ιδέα. Τι κι αν χρησιμοποιήσω αυτό το portal για να πάω στο Overworld και να σετάρω το point σε ένα κρεβάτι. Και αυτό ακριβώς κάνω. Καθώς πηγαίνω στο Overworld σε μια σπηλιά, βάζω κάτω ένα κρεβάτι, σκάβω μια τρύπα, ψοφάω και βγαίνω πάλι με γεμάτο στομάχι. Αλλά επειδή τσέκαρα ότι ήμουν αρκετά βαθιά, λέω, ας πάμε να βρούμε για κανένα διαμάντι μιας και είμαστε εδώ. Τα οποία και βρίσκω κραφτάροντας ένα Diamond Pickaxe. Εννοείται ετοιμάζω μια κατασκήνωση σε περίπτωση κολύλας, αλλά το διαμαντένιο Pickaxe είναι εδώ πέρα για να μας σώσει. Η ιδέα πίσω από το διαμαντένιο Pickaxe είναι να σκάβουμε όλα τα Obsidian και να φτιάχνουμε portals βάζοντας κρεβάτια κάθε λίγα chunks. Έτσι μπορούμε να ξεγελάσουμε το στομάχι μας σε τέτοιο βαθμό
βαθμό που μπορείς να πεις ότι κάνουμε κάποιο είδους 100 ώρο challenge. Αυτός είμαι εγώ και για τις επόμενες 100 ώρες θα ζήσω χωρίς καθόλου φαγητό. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο 87. Ναι, φίλε μου Χρήστο, σε προκαλώ, αυτό να είναι το επόμενο challenge. Τι 24 ώρες μόνο πατατάκια. Αυτό κάθε σωστός gamer το έχει κάνει στις εποχές του Fortnite. Και όσο συνεχίζω να ψάχνω Nether Fortress, καλό θα ήταν να ετοιμάζεσαι Χρήστο για μια εβδομάδα λιμοκτονίας. Το μεγάλο μου στόμα, βέβαια, για μια ακόμα φορά με έστειλε στο βασίλειο των σκιών, καθώς έφαγα σαβούρα και έπεσα με στη λάβα. Ευτυχώς όμως είχαμε fire resistance και σωθήκαμε. Και για καλή μας τύχη, επιτέλους κάνουμε έναν έλεγχο πίτας και εντοπίζουμε spawner. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που γρήγορα βάζουμε γκάζια και διασχίζουμε τα λάτια. Στάση για πρόωρο θάνατο και με γεμάτο hunger και διάθεση ήρθε η ώρα για να φλεξάρουμε. Εκτενής fast bridge πάνω από λάβα, εκλεπτισμένη τοποθέτηση block και parkour πάνω στα λάτια. Πολεμώντας για τη ζωή μου τουλάχιστον 30 λεπτά πλέον μέσα στο Nether, αναρωτιέμαι τι άλλη κακουχία μπορεί να προκύψει σε αυτό το challenge. Και ελέγχοντας την πίτα, καταλαβαίνω ότι πήγαινα ανάποδα. Τι? Oh great! Απλά τέλεια! Οπότε για μια ακόμα φορά για τα επόμενα 20 λεπτά της ζωής μας θα υποφέρουμε, χοροπηδώντας από μπλοκ σε μπλοκ, διασχίζοντας γκρεμούς με βάρκες και σκάβοντας πραγματικά τόσα βουνά που εξασφαλίζουν οδικό δίκτυο ανάμεσα στην οροσειρά της Πίνδου. Αν κατάφερα με ένα ηλίθιο Minecraft challenge να το κάνω εγώ αυτό, αναρωτιέσαι μέσα σου πού πηγαίνουν τόσο καιρό τα λεφτά που πληρώνουμε στα διόδια. Για ακόμα μια φορά στάση για θάνατο και συνεχίζουμε την ταπεινή μας εξόρμηση που πλέον από challenge κόγια θυμίζει περισσότερο πενταήμερη ηλικίου. Μηδέν ύπνος, απαγορεύεται το αλκοόλ και περισσότερες επισκέψεις σε μουσεία που κανείς πραγματικά δεν θέλει από τις φορές που έκανα reset την πείνα μου. Αλλά όσο και να θέλω να παρατήσω το challenge και να πάρω ένα τηλεφωνάκι τον Πανοντέντ να με πετάξει μέχρι το Fortress, γνωρίζω ήδη την απάντηση. Έλα ρε Γιάννιο, στο γκαράζ έχω το RX8 και στο σπίτι το μωρό, οπότε να σε πετάξω δεν μπορώ. Πέρα από την πλάκα τώρα και το χαβαλέ, συγχαρητήρια στον Πάνο που έγινε πατέρας, είναι κάτι που μου έχει συζητήσει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό και μπορώ να διακρίνω τη χαρά και την αγάπη που έχει για αυτό το κεφαλαίο της ζωής του. Οπότε θέλω όλοι να πάτε και να σπαμάρετε στα τελευταία του βίντεο καρδούλες. Απλά καρδούλες. Ως μια ένδειξη αγάπης, γιατί σίγουρα οι πρώτοι μήνες επιφυλάσσουν στρες και πολύ κακό ύπνο. Με αυτά και με αυτά το challenge μόλις έληξε. Το πατίνι μόλις ξεφόρτισε. Το Fortress είναι μπροστά μας. Έτσι κι είναι τρέσρο. Φυσικά, έπρεπε να διασχίσω όλο αυτό τον τοίχο, να κάνω αυτό και να γυρίσω πίσω και να κάνω την τρελή μαγκούρα για να φτάσω εδώ. Μάλιστα. Οπότε γρήγορα καβατζώνουμε μια γονίτσα, ετοιμάζουμε το πόρταλ και σετάρουμε το κρεβάτι. Θάνατος! Ψόφις! Τώρα έχουμε μια προσωρινή κατασκήνωση που συνδέεται με το Fortress. Οπότε με ένα πλατή χαμόγελο για πρώτη φορά σε αυτό το challenge, μπουκάρουμε γρήγορα πίσω στο Nether, λαιλατώντας ό,τι υπάρχει εκεί μέσα. Σαρώνουμε ό,τι blaze υπάρχει στο πέρασμά μας, αφήνοντας τα πάντα σε τρισάθλια κατάσταση. Χειρότεροι από ανδρικές τουαλέτες σε κλαμπ της Αθήνας. Είμαστε σκατάνθρωποι και οι σκατάνθρωποι κλέβουν καθώς ανεβαίνω πάνω στην επιφάνεια και ανοίγω τα κόλπα μου. Έτσι, πετώντας μάτια, μπορούμε να υπολογίσουμε τις ακριβείς συνταταγμένες του Stronghold, ταξιδεύοντας μέσα σε αυτό κατευθείαν μέσα από το Nether. Για κακή μας τύχη, βρίσκεται 2211 blocks μακριά. Αλλά μετά την αποτυχημένη πενταήμερη σχολική εκδρομή, ένας περίπατος δεν ακούγεται και τόσο κακός. Αλλά σαν σωστός λεγγένης, έχασα το πόρταλ μου. Άντε να το βρεις τώρα. Οπότε έφαγα κανένα πεντάλεπτο μέχρι να το βρω. Μόλις κατέβηκα με περιμέναν δέτηδες, τους έκλεισα και μετά από αυτή την μικρή θα έλεγα παρέμβαση είμαστε έτοιμοι για την τελική ευθεία. Για τελευταία φορά σκοτώνουμε mobs, κοιτάμε πάνω σε blocks, κάνουμε γέφυρες, καύουμε τείχους και να είμαστε πάνω από μια λάβα χτίζουμε το τελικό μας πόρταλ. Θα είναι υπολογισμοί σωστοί? Μα φυσικά και ναι, καθώς πονάρουμε ακριβώς στην καρδιά του Stronghold. Αφού βρούμε το αρχικό δωμάτιο, κάνουμε γρήγορα ένα σκάν με την πίτα για να εντοπίσουμε τα spikes στα block entities, καθώς έτσι θα βρούμε γρήγορα το portal room. Εννοείται στάση για χέσιμο, καθώς πλέον ο θάνατος είναι τόσο φυσικός για εμάς. Παιδιά, το ορκίζομαι, δεν χρειάζομαι ψυχίατρο, απλά ένα Minecraft challenge κάνω. Τώρα αφήστε με να πάω μέχρι το end να δείρω μια ακόμα φορά το δράκο. Μπουκου 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 ρούκου τουκου 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 σούκου. Δέρνω μια ράχνη, δέρνω σκελετό, αντίο σας ψοφάτε, αφήστε με να πάω στο end! Το βρήκαμε το portal, άντε πόσο ακόμα! Αλλά πρώτα μια καθιερωμένη στάση για δέτη. Μη πάμε μάτιο στο μάχη, κρίμα δεν είναι. Ετοιμάζουμε τα πάντα, βάζουμε τα μάτια στο portal και ναι! Βρείτε τον και ξεσκίστε τον! Μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι με τόσο πολλά βάσανα και κολλήλες, νιώθω σαν τον Ιάσονα που επιτέλους βρήκε το χρυσό μαλοβέρας. Δράκε, ήρθε η ώρα σου. Η συσσωρευμένη μου οργή θα σε στείλει για μια και καλή στο βασίλειο των σκιών. Κανένα κρεβάτι δεν μπορεί να σε σώσει. Αλλά για καλό και για κακό, πάρε πέντε στη μούρη. Μπας και σου διδάξουν ένα ύψιστη σημασία μάθημα για την επόμενη φορά που θα τολμήσεις να με προκαλέσεις. Κάπως έτσι νικήσαμε το Minecraft χωρίς να φάμε τίποτα. Με μηδέν φαγητό. Κάνε ένα like, εγγραφή αν είσαι καινούριος, όσο εγώ γιορτάζω τη νίκη μου με έναν ακόμα, τελευταίο θα έλεγα θάνατο. Bye!